εξέλιξη του προϋπολογισμού του Νέας Φιλανδίας μέχρι σχεδόν στις οικονομικό του 22 και συμμόρφωση με τη γνώμη του παρατηρητηρίου. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι είναι κάτι το οποίο από την εμπειρία μας πια συζητιέται στο ΔΣ. Άρα, οποιασδήποτε ερωτήσεις υπάρχουν, ας γίνουν, αλλά νομίζω πως η διαδικασία της κατάρρευσης του προϋπολογισμού και από την αντιπολίτευση, αν υπάρχει εναλλακτική ή όχι, συζητιέται στο ΔΣ. Αυτή είναι η πρόταση της διοικητικής αρχής του Δήμου. Υπάρχει κάτι, κάποιος που θέλει να συζητήσουμε? Πρόεδρε, υπάρχει κάτι που πρέπει να μας πει η διοίκηση σε σχέση με την εισήγηση ή αυτή είναι και... Θα σας πει αν θέλετε ο κύριος Κοσκολέτος. Αυτό και αν υπάρχει κάποια παρατήρηση περαιτέρω επιγραμματικά, από αυτό που... Επιγραμματικά αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι είναι ένας πολύ σφιχτός προϋπολογισμός στα όρια του break-even που λένε, του βγαίνουμε στο όριο. Εάν θέλει ο κύριος Κοσκολέτος να προσθέσει κάτι πάνω σε αυτό, που λέει ο κύριος Αλβογιάννης, αν υπάρχει κάποια παρατήρηση, κάτι που πρέπει να εξειδικεύσετε. Υπάρχει κάτι πρόσθετο από αυτά? Όχι, δεν νομίζω. Άμα δεν υπάρχει πρόσθετο. Υπάρχει κάτι πρόσθετο. Αυτό ρώτησε. Έχω το λόγο. Ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, εάν θέλετε κάποιες γενικές γραμμές περί του προϋπολογισμού, δεν ξέρω αν σας χρειάζονται, αν θέλετε να τις ακούσετε εδώ, αν θέλετε να τις συζητήσουμε εδώ, αν θέλετε να τις... Όχι, εγώ προσωπικά δεν θέλω, αν υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε... Διαφορετικό τίποτα, όχι. Πρόεδρε, κατά, τοποθετηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Αναμογιάννη, αυτό που φαντάζεστε μετά την ψήφιση των τελών που φέρατε την ομάδα 1. Αυτό συμβαίνει. Ναι, να μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Όχι, λέω, επειδή τώρα καταλαβαίνετε, κώδικα κάνουμε, μιλάμε μαζί, γι' αυτό σας λέω. Αυτό που φαντάζεστε έχει συμβεί. Ναι, okay. Βλέπω και αποθεματικό μεγάλωσε. Αν θέλετε, ανοίγουμε την κουβέντα. Όχι, όχι, αλλαγή του... Λέω, το ταμιακό υπόλοιπο μεγάλωσε. Λόγω μη... Να μην ανοίξουμε την κουβέντα όμως. Ας την κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Ανεμογιάννη, είπατε παρόν. Κατά, είπα, θα τοποθετηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά, κύριε Βετζελιά. Παρόν ο κύριος Βετζελιάς. Παρόν ο κύριος Στομπούλογλου. Κύριος Σταμπασίδη. Παρόν στο Συμβούλιο. Παρόν ο κύριος Σταμπασίδης, θα τοποθετηθεί στο Συμβούλιο. Ναι, 5-1 κατά. Κατά πλειοψηφία. Καταγράφονται και 3 παρόν. Το δεύτερο θέμα, υποβολή για έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράση οικονομικού του 22 του Δήμου Νέας Φιλανδίας, ένας Χαλκιδόνας. Το ίδιο ακριβώς φαντάζομαι, κύριε Αναμογιάννη. Το ίδιο. Άρα, ένα κατά. 5-5 καταγράφονται 3 παρόν. Τρίτο θέμα, λήψη απόφαση για τα κατακύρωση σύμβαση του διαγωνισμού του έργου αστική ανάπλαση προστασία περιβάλλοντος ευρείας περιοχής ιστορικού κέντρου Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλανδίας. Αριθμός μελέτης 161 του 2021. Είναι η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο, η Εύδρομος, αν θυμάμαι καλά. Εύδρομος, ναι, με ένα ποσοστό της έκδοσης 31,70%. Έχει αναλάβει όλη την ιστορία των αναβαθμών και όλων αυτών που οικοδομικό τετραγώνο γύρω από το γήπεδο. Προϋπολογισμός, αν θυμάμαι καλά, 2.200. Με 1,5 κλείνει. Με την έκπτωση είναι 1,262,13 συμφιλιά. Ωραία. Κύριε Ανεμογιάννη. Θέλω να ρωτήσω τι και τι περιλαμβάνει αυτό το έργο. Δηλαδή, λίγο, όχι λεπτομερία, αλλά μια πιο γενική... Κύριε Ανεμογιάννη, τα είχαμε πει σε προηγούμενη... Για την κατακύρωση, ναι. Είχαμε πει σε προηγούμενη σύσκεψη της Επιτροπής, είχαν αναφερθεί επιγραμματικά όλες οι οδοί και το οικοδομικό τετράγωνο γύρω από το... Τα οικοδομικά τετράγωνα γύρω από το γήπεδο. Περιλαμβάνει και το φωτισμό και τη φύτευση και τα πάντα. Φύτευση δέντρων, πρασίνου... Ναι, κύριε Ανεμογιάννη. Θα αναφερθεί... Θέλει να τοποθετήσει ο κύριος... Κύριε Ανεμογιάννη, κύριε, το έργο αυτό περιλαμβάνει το ΠΗ γύρω από το γήπεδο της ΑΕΚ, δηλαδή την Καπαδοκίας, αποκατάσταση, ο πεζόδρομος που είναι στην Εκκλησία,
Ναταλία στη συνέχεια από την πάση Ναταλία και την ανατολική πλευρά από εκεί. Στον χώρο αυτό θα γίνει η πεζοδρόμηση γύρω από την ΣΑΕΠ η αναβαθμή. Και η Καπαδοκία, δεν είναι. Α, συγγνώμη. Επίσης περιλαμβάνεται η αποκατάσταση των οδών, των πεζοδρόμων μάλλον, μπροστά από το γήπεδο ΣΑΕΠ μέχρι την Εκκλησία. Δηλαδή τα έξι οικονομικά τετράγωνα μέχρι το νόμο, μέχρι το ποτό, και από το ποτό μέχρι την Καπαδοκία, όλα αυτά τα οικονομικά τετράγωνα είναι τα έξι, που είναι μπροστά από το γήπεδο ΣΑΕΠ μεταξύ Εκκλησία και την Πέδου. Και περιλαμβάνει επίση και το οικονομικό τετράγωνο τη Εκκλησία τη Αγία Τριάδου του Γύρω. Που σημαίνει πέρα από τι αποκαταστάσει να αλλάξει όλο ο ελληνικό. Δηλαδή, αν περάσει από την κυρία τη κολόνη του κοσμού, έχουν σπουδάσει, έχουν σπάσει, έχουν κανάλι και αυτά, θα μπει καινούριο ηλεκτροπολισμό, όπω και ηλεκτροπολισμό γύρω από το γήπεδο τη ΑΕΠ. Θα κοπούν κάποια δέντρα, υπάρχουν όλε οι εγκρίσει. Έχουν έρθει όλε οι εγκρίσει. Ήρθε επιτό που και η διεύθυνση δασών και σημαδέψαμε τα δέντρα που θα κοπούν βάσει των εγκρίσεων που έχουν κοπεί. Και στη θέση αυτών όλων θα φτιαχτούν για να βαδεί, θα φυτευτούν πολλαπλάσια δέντρα. Επίση περιλαμβάνει και την εξαμενή πάνω στη δήμη του Άλφου, προκειμένου να ενισχυθεί ο Την ασφάλεια νότια του Άλφου που συγκεκριμένο τσάι. Είμαστε συνεργά εξηγητές ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή, έτσι ώστε να μπούμε, γιατί τώρα τελειώνει η εργασία στη Συμπρακά και πιστεύω αυτές τις μέρες θα μεταφερθεί το περίπτωμα που μας έκανε τα πρώτα στο πάνω εκεί πέρα, που να μπει το περίπτωμα, έτσι ώστε να πούμε ότι θα ανοίξει σύντομα και ο υπόγειος είναι έτοιμος, απλώς το στόμιο θα προωθήσει, το στόμιο που πιάνει, από εικόνα της εφαιρεσίου θα δει να μπει το περίπτωμα, να ανοίξει και να γίνει μια νησίδα, έτσι ώστε να δει τι δυνατόν μέχρι τέλος του χρόνου ο υπόλοιος στην κυκλοφορία. Πιστεύω το γήπεδο, όλη αυτή η πόλη, να είμαστε έτοιμοι, πιστεύω αυτό το καλό, ότι το Σεπτέμβριο η ΑΕΚ θα αναπτύξει το πόλο της Ελλάδας. Γνωρίζουμε και σε μια προσωπική συνεδρία και τα δημοτικά τέλη, έτσι ώστε να καλυφθεί όλη αυτή η ενότητα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ευρύτερη δηλαδή συμφωνία όλων των κατάστασεων και με τρόπο που θέλουν να δημιουργηθούν. Και σε καλό λόγο, όταν όλοι αυτοί δεν τον ακούμε, κύριε Βρετελιά. Δεν ακούγεται. Δεν τον ακούμε. Τώρα όλη αυτή την ώρα, το πεντάλεπτο αυτό δεν το ακούσατε. Όχι, τον ακούσαμε, ας το τέλος. Τον ακούγαμε τώρα, ένα λεπτό δεν ακούγαμε. Ωραία, λοιπόν κύριε Ανημογιάννη. Όχι, εντάξει, με κάλυψε κύριε. Όχι, ψηφίζουμε. Α, ψηφίζουμε, υπέρ. Κάποιος άλλος ακούγεται. Ζητώ συγγνώμη, ο Ζαχαριουδάκης παρακολουθεί απλώς. Ζαχαριάδης. Κύριε Σταμπασίδη, έχει το λόγο. Ωραία, όλα αυτά που άκουσα και εγώ πολύ που τελειώνουμε γύρω-γύρω του γηπέδου. Αλλά όλα αυτά είμαι υποχρεωμένος να ψηφίσω παρόν σε αυτό το θέμα, διότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και η αναβαθμή οτιδήποτε κοινιάζει γύρω από το γήπεδο και η δεξαμενή πυρόσβεσης αναφέρεται μέσα στα αντισταθμιστικά έργα που ορίζει ο νόμος και θα έπρεπε να τα πληρώσει η δικαίωμα ΑΕΠ. Όλα αυτά δεν θέλω να φέρω εμπόδιο και να ψηφίσω παρόν. Απλά θέλω να καταγραφεί αυτή η άποψη. Ευχαριστώ. Κατεγράφει, κύριε Κούλογλου. Να διευκρινίσω κάτι όσον αφορά αυτό το χρηματοδότηση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε την συνάδελφη. Τα δύο εκατομμύρια δεν ήταν από μόνο. Δεν ακούγεται, πρόεδρε. Ότι διευκρινίζει ο κύριος Γρυσλιάς ότι τα δύο εκατομμύρια δεν ήρθαν από μόνο. Έχουμε τοποθετηθεί επ' αυτού. Έχουμε τοποθετηθεί στο παρελθόν άλλες φορές. Θέλω να πω ότι δεν ήρθαν από μόνο. Χρειάστηκαν κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες ήταν προς το θετικό της πόλης. Δεν μπορεί να πει κανείς, γιατί μας είχαν δύο εκατομμύρια να πιάσουμε έξω από τα τετράγωνα. Εντάξει. Που σημαίνει αυτό το βάρος έχει αναλυθεί. Έχει αναλυθεί. Κρίνω σκόπιμο. Αυτό το θέμα που λέγεται ΑΕΠ, να μονιάσει τα δεξιότητα και προπάντων το Δημοτικό Συμβούλιο.
Καλό είναι να βγούμε ενωμένα, ενωμένοι όλοι μέσα από τις συνεδριάσεις, είτε της οικονομικής είτε του πολιτικής. Να απαντήσω, μπορώ να απαντήσω. Να πω κάτι, κύριο Σταβασίδη. Να πω κάτι. Επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Ζηλιάς στο θέμα των τελών, που είναι μια ξεχωριστή κατηγορία και αφορά ξεχωριστές συντελεστές, προφανώς θα πρέπει να πληροφορηθεί ότι δύο φορές ήδη έχουμε συναντηθεί επικεφαλής των παρατάξεων με την ΑΕΚ, προκειμένου να βρούμε ένα κοινό τόπο και μια συνεννόηση, όπως είπε ο κύριος Ζηλιάς, που αφορά όχι μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και να άρει αυτό το δικαστικό κλίμα που επικρατεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πόλη. Θα πληροφορηθείτε αν και τα πρακτικά αυτών των δύο συναντήσεων και επίκειται και μια τρίτη είναι στη διάθεσή σας. Όποτε θέλετε μπορείτε να ρωτάτε για τα θέματα που αφορούν αυτές τις συσχέσεις και τις προσπάθειες σύγκλησης πάνω στο θέμα που λέγεται ΑΕΚ. Έχει το λόγο του Βασίλη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα 2 εκατομμύρια που ήρθανε και πραγματικά το είχε παραδεχτεί ο κ. Βούρος σε προηγούμενη συνεδρίαση και νομίζω και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πραγματικά βοήθησε η δικαίωση ΑΕ ο νέα αυτοδετά στην πόλη. Παρ' όλα αυτά, επειδή μπορεί κάποιο να πει η Οικονομική Επιτροπή δεν άλλαξε και την νομοθεσία όμω, δεν είπε ότι αντισταθμιστικά είναι από αυτά τα χρήματα, έπρεπε να γίνει για μένα και με νομοθετική ρύθμιση, αν θέλετε. Για να πούμε αυτό. Αν έρθει κάποιο και μα καταλογίσει χρήματα, τι να πούμε.